Ίχνη μεν η πιο βροντόδης δε φωνή της εθνικής αξιοπρέπειας του ελληνισμού. Τάσος Παπαδόπουλος, Μεγάλη Τετάρτη, πριν από το δημοψήφισμα προς τον κυπριακό ελληνισμό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε, ο γιατρός ο Ανδρέας ο Δημητρίου από την ΠΑΦΟ. Καλή σας μέρα ξανά, κύριε Δημητρίου. Καλημέρα, Λάζαρε, με συγκίνησες βαθύτατα. Λάζαρε, εγώ νομίζω ότι... Κουβαλούμε αυτή την συγκίνηση, την οποία νιώθαμε άπαντες, το 76% του κυπριακού ελληνισμού, και η οποία μας βοήθησε αυτή εκείνη η συγκίνηση του βραχνότατου μεν βροντοδέστατου δε Τάσου Παπαδόπουλου να σηκώσουμε το καθήκον για την διάσωση της πατρίδας από το σχέδιο μετατροπής της σε τουρκοβρετανικό προτεκτοράτο, το σχέδιο Ανάν του 2002-2004. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, λοιπόν. Εγώ θα έλεγα ότι, και το προτείνω στους ακαδημαϊκούς, ότι η περίοδος εκείνη από το 2002 έως το 2004 και το δημοψήφισμα και η ομιλία του Τάσου είναι για δοκτοράτα. Αξίζει να γίνουν δοκτοράτα. Παγκόσμια εμβέλεια, όχι μόνο οι Κύπριους, να μελετήσουν την κατάσταση της εποχής, τι συνέβαινε, τι πίεση είχε ο κυπριακός λαός από την Κύπρο, από την κυβέρνηση της Ελλάδος, από πολιτικά κόμματα της Ελλάδος, από δημοσιογράφους. Μόνος ένας μικρός λαός και έσωσε τον... Εννοείται τους Σιμίτιδες και τους Γιωργάκηδες και τους πολιτικούς εξυγχρονιστές πώς το λέει και ο φίλτατος ο Γιώργος ο Σέρτης από στην Κήτη του Παιδιαίου μέχρι την Αττική. Λάζαρε, συνδέονται πολύ όλα και θα πρέπει να τα συνδέσουμε. Λόγω της αγάπης για την πατρίδα, κανείς πρέπει να μελετά, να προσέχει και να συνδέει για να δημιουργεί το μοσαϊκό που δημιουργεί την εικόνα, την ολοκληρωμένη. Αλλά από την σκύλα του σχεδίου Ανάν βρεθήκαμε στην χάριβδη της τροϊκοκρατίας, κύριε Δημητρίου. Ναι, κύριε Λαζαρή, ψηφίζω όχι για να τσιμετώσω το ναι. Σήμερα, κύριε Μαύρο, ζούμε την τσιμέτωση του ναι, αν δεν το καταλάβαμε. Εκεί αποσκόπουν όλα αυτά που είδαμε μπροστά μας τον τελευταίο καιρό. Η εκτέλεση της οικονομίας μας σε ένα δευτερόλεπτο, στις 16 του μήνα, 16 του Μάρτη, στις 3:30, 3:45 το πρωί, ήταν εκτέλεση της κυπριακής οικονομίας. Τι είναι δυνατόν μόνο για την οικονομία? Όταν ένας λαός αντιστάθηκε κόντρα σε όλους αυτούς που τον πίεζαν, ήταν μια άλλη ευκαιρία. Και ίσως θέλω να μελετηθεί αυτή η υποψία μου. Κάποια λάθη και παραλήψεις ή κάποιες σκόπιμες ενέργειες, μολυσμένες επενδύσεις εκτός Κύπρου για να αποδυναμωθεί η κυπριακή οικονομία μέσω τραπεζών, μέσω παραγόντων. Ήταν μήπως, λέω, σκόπιμα για να δυνατήσει η κυπριακή οικονομία. Να έρθει η ώρα να τους περάσουμε το χαλκά που δεν τους περάσαμε το 2004. Θέλω να επισημάνω 2-3 γεγονότα. Οικονομικό είναι το θέμα σήμερα. Όμως, είναι μόνο οικονομικό. Θυμίζω ότι το επισημίτη το 2004 μας έγινε τεράστιος πόλεμος. Από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, όχι από την ηγεσία της τότε, όχι, από βουλευτές, Μητσοτάκη, τη Γκόριντου κλπ. Και σχεδόν όλους τα Σιμιτάκια, όλους. Κοιτάξτε λοιπόν σήμερα εκείνα τα Σιμιτάκια που ευρίσκονται, κοιτάξτε γιατί κατηγορούνται. Τα εδώ Σιμιτάκια πάντως βρίσκονται και στην εξουσία σήμερα. Κύριε Μαύρο, όχι, θέλω να μιλήσω και να κάνω πολύ καθαρό. Κατηγορούνται ότι επήραν τεράστιες μίζες, πάνω από 100 εκατομμύρια. Κύριε Μαύρο, ένας-δύο είναι στη δικαιοσύνη, γιατί πήραν να ξεπλύνουν το χρήμα τους. Ξέρεις ότι πολλοί άλλοι που το άφησαν εκεί που το έβαλα, μπορεί και να μην τους μάθουμε ποτέ. Ξέρετε λοιπόν ότι πιθανόν να έπαιξε το εξής σενάριο. Αυτοί όλοι μας επίεζαν να τους είχαν πιασμένους οι μυστικές υπηρεσίες ξένων υπηρεσιών, γιατί είχαν ήδη μυζαριστεί και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Γι' αυτό είδαμε τόσους πολιτικούς που ήταν διαφορετικοί προηγουμένως.
και στήριζαν άλλες θέσεις προηγουμένως. Και δημοσιογράφους και δίθεν ακαδημαϊκούς όπως αυτούς που πας στα Πρίο, που ήρθαν να μας πιέσουν, κύριε Λάζαρε μου, για να περάσουμε τον ναι. Γιατί να με το συνδέσω ότι είναι η συνέχεια των ίδιων ανθρώπων. Είναι κρυφές χαρές που κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι τώρα. Ορίστε, είπε και ο Μάγκαλος, τι τσόφθαν του προχθές. Τα υπερήφανα όχι, δεν σώζουν την Κύπρο, μας το είπε. Καθαρά ο άνθρωπος. Μήπως να σκεφτώ ότι όλα αυτά μήπως... Ναι, να θυμίσουμε και τι είπε εδώ, ερχόμενος προσκεκλημένος, τον προσκάλεσαν οι εδώ ανανιστές... Νενέκη τον κύριο Πάγκαλο, μιλούσε σε μια παρουσίαση βιβλίου τι ήτανε, όταν μας είπε ότι όταν ξαναήρθε στην συζήτηση το όχι της 24ης Απριλίου του 2004 και μας είπε, μας απείλησε εντός εισαγωγικών ο κύριος Πάγκαλος ότι η παγκόσμια οικοκυρά, θυμάστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρθεί με το... Με το φαράσι της να καθαρίσει αυτή τη βρωμιά από εδώ. Όντως έτσι είναι. Όμως να θυμίσω κάτι όμως, δύο Μακαρό. Εμείς τον καλέσαμε για να μας στηρίξει για τις ιδέες Γκάλι, ο ίδιος άνθρωπος. Πώς άλλαξε μετά? Τι έπαιξε ρόλο? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς ανάκρουσαν πρίμναν. Όχι μόνο ο Πάγκαλος, και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Και ο Βενιζέλος και πολλοί άλλοι, να μην το πούμε τα ονόματα τους. Είναι γνωστοί όσοι ήρθαν να μας πιέσουν. Ο Γιωργάκης, ο περίφημος Γιωργάκης. Πού είναι ο Γιωργάκης? Διάλυσε την Ελλάδα. Αυτός ο Γιωργάκης ήταν η αιχμή του δόρατος, κύριε Λάζαρε. Είναι ο Γιωργάκης στην Ελλάδα στην Τρόικα και την εκατάστρεψε. Ενώ θα μπορούσε να γλίτωνε η Ελλάδα. Είναι τυχαίο που οι ίδιοι άνθρωποι με τους ίδιους θα τους εφαρμόζονται και στην Κύπρο. Που μπορεί εύκολα, όπως έλεγε ο φώναζε ο φίλος μου ο Νικόλας ο Παδόπουλος. Και ο Αβέροφ για να είμαστε ειλικρινείς. Και ο Γιαννάκης ο Μύρου για να είμαστε ειλικρινείς. Κάμετε κάτι από το 11, από το Μάιο του 11, κάτμετε κάτι θα, να καταστραφεί η Κύπρος, έχουμε ένα εθνικό πρόβλημα. Δεν έκαναν τίποτε, τίποτε. Και ο άλλος που περίμενε μετά το Μαρίτ, είχε δώσει του ευκαιρία να βοηθήσει, να κατεβεί ο πρόεδρος, να γλιτώσει και ο πρόεδρος από την Ορεζιλίκη και το κόμμα του από την Ορεζιλίκη και η Κύπρος από τη διάλυση, περίμενε για μένα ήταν ευκαιρία του να γίνει πρόεδρος ο κ. Αναστασιάδης. Αυτή είναι η ιστορία, ένα μεγάλο σκάνδαλο, Λάζαρε. Να το σκεφτείτε όλοι που με ακούτε, διότι πίσω απ' όλα είναι το Κυπριακό και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Λέει ο κύριος Κλειρίδη σήμερα ότι δεν πρέπει να πάρετε στους δικαστές, διότι είναι θέμα επίγου για την εθνική οικονομία. Καλά δηλαδή αύριο μπορεί να βγάλω απόφαση, μπορεί να αγωνία μήπως είναι αρνητική και ένα δεν πάει καλά η οικονομία. Για ποιο Κλειρίδη μιλάτε? Έτσι αύριο να ψηφίσουν οι βουλευτές, να τους βάλουμε το πιστόλι στον κρεφάκι. Για όνομα του ψηφίστε ναι. Πού είναι η δημοκρατία? Η δημοκρατία καταλύθηκε στις 16 του μήνα, του Μάρτη, η ώρα 4 το πρωί περίπου, και καταργήθηκε για πάντα. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται? Ατήλας. Δηλαδή να επιτρέψουμε να έρθει δεύτερος Ατήλας. Πώς αντιμετωπιστεί το σχέδιο ανάντια... Να γίνει δημοψήφισμα. Πώς αντιμετωπιστεί, κύριε... Να γίνει δημοψήφισμα για όποια... Δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν ξέρω να προτείνω μέτρα. Ας προτείνουν οι ειδικοί. Αλλά ό,τι και να υπάρξει δημοψήφισμα, όπως τότε. Να αποφασίσει ο κόσμος, να ξέρει όμως τι θα αποφασίσει. Όχι όμως κάτω από την απειλή. Δεν είναι δημοκρατία, Λάζαρε, αυτό. Όταν έγινε η Χούντα, ήμουν και μέσα. Και βγήκαν να διορθώσουν τα κακοσέχοντα. Αυτή είναι η Χούντα που έφεραν τώρα για να διορθώσουν. Μόνο καταστροφή επιφέρει η Χούντα και θα φέρει καταστροφή αν τη δεχτούμε. Θα πρέπει να τη δημοκρατικοποιήσουμε με το δημοψήφισμα. Ένα δημοψήφισμα, ό,τι και να είναι. Έστω και αυτά που λένε να τα κάνουμε, να τα κάνουμε. Αλλά μέσα από την απόφαση του λαού, όχι της Βουλής μόνο. Αυτή είναι η δική μου εισήγηση και αυτή είναι η έκκληση στους βουλευτές. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα, είναι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Το πράγμα μπέζεται η Κύπρος. Είπατε ότι, υπόσταση. Κύριε Δημητρίου, είπατε ότι δεν είσαστε οικονομολόγος. Φανταζόμαστε ότι όλος ο λαός έτσι σκέφτεται και εμείς το ίδιο, ούτε και εμείς οικονομολόγοι είμαστε. Όσα περί οικονομικής θεωρίας και αν έχουμε διαβάσει, όσα περί οικονομικών ατασταλιών και αν διαβάζουμε, δεν είμαστε οικονομολόγοι, αλλά και το 2004 δεν είμαστε συνταγματολόγοι, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Λοιπόν, κατά συνέπεια, από αυτά που ακούμε και ακούτε από τους διάφορους και μερικές φορές και φυσιολογικά
αλληλοαντιμαχόμενους οικονομολόγους. Δεν έχετε καταλήξει σε μια αντίληψη των πραγμάτων ικανή να σας οδηγήσει από τώρα να πιστεύετε ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος? Ναι, έχω Λάζαρε. Έχω. Θα την πω αν θέλεις. Εγώ πιστεύω ότι με το σχέδιο της Τρόικα όπως προχωρεί, σταδιακά θα μας επιβάλλουν και νέα μέτρα, όχι μόνο οικονομικά. Και να τα καταφέρουμε στα οικονομικά, σε μια από τις δόσεις θα έρθουν και θα μας πούν δεχτείτε το τάδε θέμα για να το συνδυάσουμε με τη δόση, όπως η οποία να κάνουμε το φυσικό νερό, αύριο θα το συνδέω κάθε τρεις μήνες όταν αρχίζει να συζητείται δίθεν το Κυπριακό, θα το συνδέω με το Κυπριακό, να διαχθείτε τούτο διότι είναι πιο οικονομικό. Θα βοηθήσετε την οικονομία σας διότι να βαδίζεται προς λύση και θα μας εκβιάζουν δι' αυτής της οδού για τη λύση του Κυπριακού και να μας πιέζουν κάθε τρίμηνο. Αυτή είναι η διάγνωσή μου και αυτός είναι ο φόβος μου. Γι' αυτό θέλω να αποδεσμευτούμε όποτε μπορούμε. Λέω σήμερα, όποτε μπορούμε, το συντομότερο όμως. Κύριε Δημητρίου, ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός να ζήσει. Καλή σας μέρα. Και με το λαό μας.